Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ανησυχία έχει προκαλέσει στις διεθνείς αγορές η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ήταν μια απόφαση την οποία δεν περίμενε συνολικά η αγορά και αλλά και γενικότερα η πολιτική, διεθνής πολιτική σκηνή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες τράβηξε την πρίζα ουσιαστικά από την συμφωνία, τη Διεθνή Συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, σε μια κίνηση που μάλιστα άδειασε και εντελώς και τους προκατόχους του, και τον Μπαράκ Ομπάμα και τον αντίστοιχα τον υπουργό, τον κύριο Κάρι. Και είναι μια κίνηση η οποία έχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία αλλά και προφανώς και οικονομική σημασία. Στο άμεσο και το οικονομικό ήταν το άλμα στις τιμές του πετρελαίου με κέρδη τουλάχιστον 2%. Μάλιστα, ενδεικτικό ήταν ότι χθες κάποια στιγμή το απόγευμα οι τιμές του πετρελαίου είχαν πέσει με τις αγορές, εκτιμώνω ότι ο Τραμπ τελικά έστω και την τελευταία στιγμή θα παρέμενε στην συμφωνία. Τα πράγματα άλλαξαν και έτσι βλέπουμε τον μαύρο χρυσό να κινείται σε ψηλά 3,5 ετών. Υπάρχει όμως και ανησυχία που και στις αγορές αποτυπώθηκε στο άνοιγμα των διεθνών αγορών που κατέγραφαν όταν άνοιξαν, κατέγραφαν απώλειες. Τώρα φαίνεται ότι έχουν γυρίσει, όμως είναι κάτι που προκαλεί ευρύτερη ανησυχία, καθώς δεν είναι μόνο η απόφαση αυτή του Τραμπ, είναι και οι συνέπειες και το τι θα γίνει γενικότερα στο πώς θα χειριστεί το Ιράν πλέον οι γείτονές του. Χωρίς να επισέλθουμε σε πολύ μεγάλα και βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που έχουν την σημασία του, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και ότι αν έχουμε κάποια κλιμάκωση των επιχειρήσεων είτε από την πλευρά των ΗΠΑ είτε από το Ισραήλ, είτε γενικότερα αν έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει κατά πρώτον το πετρέλαιο. Και είναι κάτι το οποίο δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν και αρκετοί που το θέλουν, να δούμε το πετρέλαιο δηλαδή να ξεπερνάει τα επίπεδα των 75 ή 80 δολαρίων από τα 70 σήμερα, καθώς πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία αλλά ακόμα και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το σχιστολιθικό πετρέλαιο κερδίζουν από τις υψηλές τιμές, τους συμφέρει σε υψηλές τιμές. Από την άλλη όμως, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου σημαίνουν φρένο για την ανάπτυξη, καθώς κοστίζει πολύ περισσότερο η βασική ύλη που χρειάζεται για την παραγωγή. Οπότε αυτό μπορούμε να δούμε να επηρεάζει και τη χώρα μας, η οποία έχει ανάγκες για πετρέλαιο και προφανώς και τη τσέπη μας, καθώς θα δούμε τις τιμές στη βενζίνη να εκτινάζονται. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από το αμυγός με την άμεση σχέση με το πετρέλαιο, η ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει και τις διεθνείς αγορές, καθώς ένα γενικευμένο κλίμα ανησυχίας ή στη χειρότερη των περιπτώσεων κάποιες συγκρούσεις μπορούν να ξεκινήσουν, είναι δεδομένο ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές και αυτό με την χθεσινή κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν απέχει καθόλου από το να γίνει πραγματικότητα.